δείχνουν μια προσέγγιση προς τους Αλβανούς χωρίς να έχουμε εμείς κανένα όφελος. Αυτό το ταξίδι περί του κ. Βενιζέλου, το οποίο αφέθηκε να διαρρεύσει από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ελπιδοφόρο και πρόκειται κάτι να γίνει, ήταν ένα επικοινωνιακό ταξίδι. Εμείς δεν αποκομίσαμε το παραμικρό, οι Αλβανοί κέρδισαν όμως από το γεγονός ότι αναβαθμίζονται και με μια άλλη σειρά κινήσεων που κάναμε. Η πρώτη ήταν ότι δεχθήκαμε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό του Κωσυχοπεδίου ενός κράτους που δεν υπάρχει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τον ΟΗΕ. Επομένως, ποιον Πρωθυπουργό δεχθήκαμε, άρα ήρθαμε σε σύγκριση με τους Σέρβους. Το δεύτερο ήταν ένα θετικό στοιχείο, αλλά δεν ξέρω αν πόσο θα ωφεληθούμε, το ότι δέχτηκε τον Αχμέτη, τον αρχηγό του Αλβανικού Κόμματος, με το οποίο συγκυβερνά αυτή τη στιγμή ο κ. Γκρούευσκι στα Σκόπια. Μακάρι να συνομίλησαν, αν και ξέρω ότι μια προηγούμενη πριν από δεκαετία περίπου επίσκεψη του κυρίου Αχμέτη στην Ελλάδα που ζήτησε την βοήθεια του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για ένα προσωπικό του θέμα, δεν το κάναμε, ενώ θα μπορούσαμε και θα είχαμε συμμάχους αυτή τη στιγμή, πάση περιπτώσει. Και το τρίτο είναι αυτό το οποίο συνέβη τώρα. Είμαι πολύ έτσι φοβισμένος από το τι θα συμβεί στην επίσκεψη του κυρίου Παπούλια που θα γίνει 4 με 5 Νοεμβρίου στην Αλβανία. Τα θυμάστε τα προηγούμενα τι έγιναν με τους Τσάμιδες. Δεν ξέρω τι θα συμβεί τώρα. Και δεν ξέρω και γιατί πάει. Ίσως μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναβαθμίσεως του αλβανικού παράγοντα. Οι Αλβανοί κερδίζουν και μόνο από το γεγονός ότι τους υποσχεθήκαμε χωρίς κανέναν όρο ότι θα τους βοηθήσουμε για ένταξη ενωμένη Ευρώπη, όπως κάναμε χωρίς κανένα όρο για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ενώ είχαμε τη δυνατότητα να πούμε όχι. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να τονίσω είναι γιατί σχεδόν όλοι οι πολιτικοί, οι αναλυτές και οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν και λανθασμένα υποστηρίζουν ότι δεν έχει αρθεί το εμπόλεμο με την Αλβανία. Παρόλο που θεωρείται στην Ελλάδα ως δεδομένο ότι έχουμε άρει το εμπόλεμο. Φωνάζω χρόνια ολόκληρα και με δικαίωσε προχθές αλβανική εφημερίδα ο ΕΟΝ, μεταβαλλοντισμένο στα ελληνικά, όπου γράφει αυτό με την επίσκεψη του Βενιζέλου. Και ο Βενιζέλος έμεσα, ο κύριος Βενιζέλος, ο Ευάγγελος, έμεσα το αναγνώρισε. Ο κύριος Μπουσάτη, ο Αλβανός Υπουργός Εξωτερικών, ο νέος, ο οποίος αντικατέστησε βέβαια τον προηγούμενο του Μπερίσα, ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση κατά τη κοινή συνέντευξη τύπου, παρόντος για τον κύριο Βενιζέλου, ζήτησε να αρθεί ο στρατιωτικός νόμος, έτσι τον επεκάλεσε. Ο κύριος Βενιζέλος απάντησε, επειδή είναι και νομικός, ξέρει να λύσεται και γνωρίζουμε, άμα αρχίζει τα μπλα μπλα εκεί, συμπερδεύει. Έχει αυτή τη δυνατότητα και είπε το εξής. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε ακριβώς τα λόγια πριν βγάλουμε συμπεράσματα. Είπε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, διότι η διακήρυξη του Υπουργικού Συμβουλίου το 1917 λέγει ότι πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά. Δεν πάει να λέει ότι θέλει διακήρυξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Το θέμα δεν πήγε ούτε στη Βουλή, ούτε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ούτε νόμος υπάρχει, ούτε προεδρικό διάταγμα υπάρχει. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διακηρύσει ό,τι θέλει. Νομιμοποίηση της πράξεως από τη μονομερή απόφαση που έλαβε ο κύριος Παπούλιας ως Υπουργός των Εξωτερικών και την εξεδήλωση, προφανώς εκείνη τη μέρα ξύπνησε ευδιάθετος και είπε κάνω μια καλή πράξη, δεν ξέρω πώς του ήρθε, ήταν μια υπόσχεση, μια δήλωση του Υπουργού, το συζητήσανε στο Υπουργικό Συμβούλιο και έμεινε εκεί. Δεν ήρθε κανένα εμπόλεμο. Και ευτυχώς λοιπόν φωνάζω εγώ και λέω δεν ήρθε ρε παιδιά, λέω παρέμεινε. Γιατί υπάρχει ακόμα το εμπόλεμο. Διότι το 1947 στην διάσκεψη περί ειρήνης του Παρισίου με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έμειναν δύο θέματα εκκρεμή. Το θέμα της συνενώσεως των δύο Γερμανιών, να συζητηθεί αργότερα είπαν, το οποίο όμως έληξε, πέρασε ο χρόνος και έληξε μόνο του, και το θέμα της Βορείου Ηπείρου. Διότι εμείς απουσιάζαμε. Και απουσιάζαμε διότι τεκμηέντως οι μυστικές υπηρεσίες των Βρετανών, κυρίως και των άλλων, αλλά κυρίως οι Βρετανοί κάνανε κουμάντο, μας βάλανε να σκοτωνόμαστε εδώ μεταξύ μας για να μην έχουμε την δυνατότητα να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμασταν. Και αυτά που δικαιούμασταν ήταν τα εδάφη που απελευθερώσαμε βάσει διεθνών συνθηκών του δικαίου.
Δεν είναι δικά μας αιτήματα αυτά. Το Διεθνές Δίκαιο τα λέει. Ήταν η δεύτερη φορά που απελευθερώσαμε την Βόρειο Ήπειρο. Πολεμήσαμε εναντίον ενός εχθρού. Απελευθερώσαμε το έδαφος. Άρα μας ανήκε. Πώς όμως θα το διεκδικήσουμε? Δια της διασκέψης της ειρήνης. Σκοτωθείτε λοιπόν επί 5 χρόνια εδώ με υλικές απώλειες, αλλά κυρίως έμψυχο υλικό, πολύ περισσότερες από ό,τι κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, να το λέμε αυτό, και δεν είμαστε σε διάσκεψη ειρήνης. Και παραμένει το θέμα εν εκκρεμότητη, η σύναψη συμφωνίας με τους Αλβανούς μέχρι σήμερα. Και αλίμονο αν υπογραφεί πάλι χωρίς αντάλλαγμα. Διότι και ο κύριος Παπούλιας είπε έρωτο εμπόλεμο χωρίς να έχουμε άλλη απάντηση από πλευράς αλβανικής. Και έρωτο εμπόλεμο τι σημαίνει? Έρωτο εμπόλεμο, λύσαμε το θέμα των βορειοπυρητικών, της προστασίας, και δεν είπαμε να πάρουμε το έδαφος τώρα. Προστασία των Ελλήνων. Να έχουν τα δικαιώματά τους. Τους κλέβουν, τους αρπάζουν τη γη. Πάνε και φέρνουν κάτι παλιά κοιτάπια, λέει, κανείς δεν ξέρει αν είναι νόμιμα, από την Κωνσταντινούπολη, ότι ανήκουν σε αυτούς, και ενώ επί αιώνες καλλιεργούν τα στρέμματά τους στη Χιμάρα, έρχονται με τα κοιτάπια εκείνα, παίρνουν μια απόφαση από το αλβανικό δικαστήριο και πάνε και τα καταλαμβάνουν. Και μάλιστα προσέξτε πόσο ύποπτα είναι τα πράγματα. Καταλαμβάνουν εδάφη Ελλήνων συνεχόμενα, και εκεί μεγάλη ιταλική εταιρεία κτίζει ξενοδοχειακά συγκροτήματα, όπου σύμβουλοι της εταιρείας αυτής είναι ο γαμπρός και η κόρη του Μπερίζα. Αν λέει τίποτα αυτό. Έτσι λοιπόν έγινε ένα ταξίδι, κάναμε ένα θόρυβο, για ποιο λόγο έγινε δεν ξέρω, δεν βγήκε τίποτα, από τις ανακοινώσεις δεν καταλάβαμε τίποτα, μόνον ότι είμαστε αναφαδόν υποστηρικτές των ενταξιακών, της ενάρξεως των ενταξιακών διαδικασιών της Αλβανίας για να μπει στην Ενωμένη Ευρώπη. Αυτό. Ούτε για ΑΟΣ, και δεν μπορεί να υπάρξει θέμα για ΑΟΣ, διότι ο κύριος Εντιράμα, ο σημερινός πρωθυπουργός Αλβανίας, ήταν αυτός που ακύρωσε τη συμφωνία που έκανε ο Μπερίσα με τον κύριο Καραμαλή τότε, κατηγορώντας τον Μπερίσα ότι δωροδοκήθηκε. Μιλούμε για μια έκταση 224 τετραγωνικών χιλιόμετρων, μια θαλάσσια περιοχή. Και έχει πρόβλημα αυτή η περιοχή, διότι προσέξτε συμπτώσεις. Απέναντι από εκεί είναι λίγο πάνω από την Κέρκυρα αυτά, ξέρετε, η Κέρκυρα περνάει έτσι νοητά το όριο της Ελλάδος, είναι στην Αλβανία, στην Βόρεια Ήπειρο. Απέναντι από εκείνη την περιοχή, συμπτωματικά, υπάρχει έδαφος και εγκαταστάσεις αμερικανικές. Άρα έχουν συμφέρον να λυθεί το θέμα σύμφωνα με τον δικό τους τρόπο και με πιο βολικούς ανθρώπους. Και για να το κλείσω, διότι ακούμε πολλά και ελπιδοφόρα από πλευράς κυβερνητικής και αισιόδοξη ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και η κρίση έρχεται. Ακούστε, δεν είναι μόνο η άγνοια των ελληνικών. Είναι το ότι κανείς από τους πολιτικούς και τους αναλυτές, θα λέγαω, και από τους συναδέλφους κάτω, δεν λαμβάνει υπόψη του μερικά πράγματα. Ακούμε αν είναι βιώσιμο το χρέος, αν δεν είναι βιώσιμο. Να μας πει η φίλη η Ολυμπία εδώ, η φιλόλογος. Βιώσιμος θα πει αυτός που έχει την δυνατότητα να ζήσει, να διαρκέσει. Όταν λέω λοιπόν ότι θέλω να γίνει το χρέος βιώσιμο, θέλω να το καταστήσω διαρκές και ζωντανό. Μα εγώ θέλω να του πεθάνω το χρέος. Η έκφραση βιώσιμο χρέος είναι των ανοήτων. Μήπως δεν κάνουν λάθος όμως? Εντάξει, αν το κάνουν σκοπίμως ότι θέλουν να το κρατήσουν βιώσιμο, μη εξυπηρετήσιμο. Θέλουν να το έχουν ζωντανό. Ναι, θέλουν να το κρατήσουν ζωντανό. Όταν λοιπόν ακούω εγώ βιώσιμο χρέος, λέω καλά είναι τρελή ρε παιδί μου, αυτό ζητούμε ή ζητούμε να είναι εξυπηρετήσιμο το χρέος? Αυτό ζητώ. Να ψοφήσω. Όχι να είναι βιώσιμο το χρέος, εν πάση περιπτώσει. Προσέξτε τώρα, το σύστημα δεν έχει χαζούς. Χαζούς πολιτικούς βάζει, αλλά αυτοί που αποφασίζουν δείξαν ότι είναι πανέξυπνη. Πώς θα υπάρξει βελτίωση? Θα υπάρξει. Θα νιώσουμε βελτίωση καλύτερα. Αφήνω το υπάρξει. Πριν σας πω πώς, θα σας πω ένα ανέκδοτο που μου έλεγε παλιός Θεσσαλονικιός και ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωσή μας. Ναι. Πώς θα είμαστε χαρούμενοι. Ήταν ένας χωρικός για ένα μικρό σπιτάκι με την οικογένειά του, 5-6 παιδιά εκεί μόλις και χωρούσαν. Αγόρασε μια κατσίκα, δεν είχε χρήματα, πήγε να ζητήσει δάνειο ας πούμε
Δεν του δώσανε, πήγε στο βασιλιά, ακρόαση, είπε: Βασιλιά μου, τι να κάνω, πότε βάλω την κατσίκα. Πρέπει να προχωρήσει η υπόθεση. Κάνε κάτι, α πούμε. Πες τους να μου δώσουν δάνειο. Βασιλιάς λέει: Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, λέει: Βάλτε την κατσίκα μέσα στο δωμάτιο, βάλτε σε ένα χώρο. Τι να κάνει, ο άνθρωπος έβαλε την κατσίκα σε ένα χώρο, περιορίστηκαν. Μετά από λίγο καιρό πήρε ένα γαϊδούρι. Πάλι το ίδιο πρόβλημα. Του λέει ο βασιλιάς: Βάλε το γαϊδούρι κάπου εκεί, τσιμωθείτε. Πάει, έβαλε και το γαϊδούρι, πήγαν πιο πέρα τα κρεβάτια, ξέρω εγώ, πάει και το γαϊδούρι εκεί, μπήκαν και οι κότες, μπήκε και η προβατίνα. Δεν χωρούσε πλέον άλλο. Και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν χωρούσε άλλο και έκανε ο άνθρωπος παράπονα, δεν μπορώ να ζήσω, τι θα κάνω, σου μου, του λέει ο βασιλιάς: Καλά, βγάλε το γαϊδούρι έξω. Δόξα σε ο Θεός, βασιλιά μου, μέσωσες. Διότι τώρα, αφού είχε στριμωχθεί, του βγάλανε ένα μικρό μέρος από το φορτίο και άρχισε να νιώθει ανακουφισμένος. Αυτή είναι η περίπτωση που θα συμβεί σε λίγο καιρό. Θα πούμε δόξα σοι ο Θεός όλοι όταν βεβαιωθούμε ότι δεν θα μπουν άλλοι φόροι. Αυτό λέμε και τώρα. Το αίτημά μας δεν είναι απαλλάξτε μας πια από αυτά, είναι μη μας βάλτε άλλο. Η βελτίωση λοιπόν έρχεται, βελτίωση πάντα εντός εισαγωγικών, όταν προσαρμοστούμε σε μια δεδομένη κατάσταση και απαλλαγούμε από το μικρό το κάτι της ή δεν μας φορτώσουν κάτι άλλο. Ξέρετε τι δύναμη έχει η προσαρμογή στην κοινωνική ζωή? Ο Δαρβίνος, ο γνωστός, εξηγώντας ποια ζώα επέζησαν μετά από τις μεγάλες γεωλογικές καταστροφές, έγραψε πριν από εκατομμύρια χρόνια, έτσι, δεν επέζησαν ούτε τα ισχυρότερα, τα δυνατότερα ζώα, ούτε τα ογκοδέστερα, ούτε τα γρηγορότερα, ούτε τα ομορφότερα, αλλά επέζησαν εκείνα που είχαν την μεγαλύτερη δυνατότητα προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό δε το πήρε ο Σπυρίδου Μαρκεζίνης στην πολιτική του ιστορία, το προσαρμόζει προς την πολιτική, λέγοντας ότι ικανός υπουργός εξωτερικών ή πρωθυπουργός είναι εκείνος που κατορθώνει στη δεδομένη στιγμή να ταυτίσει τα συμφέροντα της χώρας του με τα συμφέροντα της μεγάλης δύναμης. Ή μπορεί συμπτωματικά να ταυτίζονται. Φερρυπίν, την εποχή του Βενιζέλου οι Βρετανοί θέλανε κάτι συγκεκριμένο να κάνουν. Να χτυπήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, βάλουν τον Βενιζέλο. Μπορούσαν να βάζουν τον κύριο Χ. Θα ήταν ο κύριος Χ σήμερα. Όταν πάψαν οι Βρετανοί να ενδιαφέρονται πια, γιατί τη δουλειά την κάναμε, τότε χάνουμε το παιχνίδι και στη διάσκεψη της ειρήνης πάλι στο Παρίσι το 1919, λέγει ο Βενιζέλος: Φαίνεται έπαψε να με προστατεύει το άστρο μου. Δεν ήταν άστρο του, ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ας πούμε. Επομένως, γνωρίζοντας την δυνατότητα προσαρμογής που έχει ο άνθρωπος, αφού προσαρμοστούμε, θα είμαστε ικανοποιημένοι. Αφενός αν δεν έχουμε άλλη επιβάρυνση, αφετέρου αν το κάτι της από το φορτίο μας αποσυρθεί. Οι αριθμοί είναι αψευδείς. Έχοντας αυτά τα ποσά τα οποία χρωστούμε, αυτήν την ανεργία και αυτήν την ύφεση, και ας πούμε μεθαύριο που θα έχουμε αύξηση κάποια εποχή στο ΑΕΠ, θέλουμε περίπου 20 χρόνια για να έχουμε μία μείωση της ανεργίας. Χωρίς αυτό απαραίτητα να σημαίνει όμως ότι θα υπάρχει και ουσιώδης ανάπτυξη, γιατί μπορεί να είναι εποχιακή, ο τουρισμός κτλ. Παραγωγικότητα δεν βλέπουμε. Μην περιμένουμε δηλαδή, μην αρχίσουμε τα χαζά που ακούω, ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί όταν ακούμε να λένε ότι θα ξαναγυρίσουμε το 2008. Αυτό το ξεχνάμε. Θέλει δεκαετίες αυτό για να συμβεί. Αλλά σας είπα ότι με την προσαρμογή πώς θα φανεί ότι δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν άλλο. Και δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε απόλυτα να μιλήσουμε για τα κίνητρα, παρόλο που υποψιαζόμαστε ποια είναι. Αν ξέραμε ότι τα κίνητρά τους ήταν απλώς να οδηγήσουν τη χώρα μας έτσι ώστε να πάρουν τα δανεικά που τους χρωστούμε, θα σκεφτόμασταν διαφορετικά. Επειδή όμως υποψιαζόμαστε ότι δεν είναι αυτά τα κίνητρα, και εγώ πολλές φορές έχω γράψει και έχω πει ότι δεν είναι βλάκες αυτοί να μας δίνουν συνεχώς χρήματα γνωρίζοντας ότι δεν τα πάρουν ποτέ. Κάποιο σκοπό είχαν να το κάνουν. Και ο σκοπός δεν ήταν άλλος παρά να σε εξουσιάσουν την κατάλληλη στιγμή, όντας σε αδυναμία να τους αποπληρώσει το χρέος. Δεν είναι χαζί.
Άλλωστε τα έχουν πάρει τα χρήματά τους πάρα πολλές φορές, το είχαμε πει κι άλλη φορά, το 1 εκατομμύριο ευρώ, 1 δισεκατομμύριο ευρώ, σε δραχμές βέβαια, αλλά το μεταφράζουμε σε ευρώ, που είχε πάρει ο Τζοβόλα στην εποχή του Τζοβόλα εδώ στα όλα, 1985 πότε έγινε, 25 ετούς διάρκειας, αποπληρώθηκε το 2010 με 29 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε, το 29 είναι η τότε κανονική, γιατί το πήραμε με 17,5%. Όμως, μέσα στην Βουλή έγινε συζήτηση ότι το πληρώσαμε 52 δισεκατομμύρια. Αν είναι αλήθεια το 52, σημαίνει ότι έχουμε πανωτόκια και ιστορίες. Εγώ αφήνω το 52 και μένω στο 29. Από το 1 πήγα στο 29 δισεκατομμύρια για να τρελαθούμε έτσι. Επομένως δεν τίθεται θέμα αν πήραν τα λεφτά τους ή όχι. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν τι θέλουν ακριβώς. Γνωρίζουμε ότι θέλουν να μας εξασθενήσουν μέχρι ποιου σημείου. Η λογική λέγει όχι μέχρι πλήρους εξαλείψεως, διότι δεν θα δουλεύουν οι επιχειρήσεις, δεν θα δουλεύει το σύστημα. Άμα δεν έχεις την αγορά, υπάρχει μια πλήρης καταστροφή. Λογική λέγει. Αυτό θέλουν ή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αν δεν υπάρξει καταστροφή από που βάλτουσαν τα χρήματα. Επειδή δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό υπεύθυνα, γι' αυτό και πολύ δύσκολα μπορεί να κάνουμε ανάλυση. Το βέβαιο όμως είναι ότι την εξασθένιση των χωρών την θέλουν, εγώ δε φοβούμαι, και το έχω πει πολλές φορές, ότι η εξασθένιση θα έρθει και με διαμελισμό κρατών μηδέ της Ελλάδος εξερουμένης. Δεν θέλουν να το καταλάβουν. Δεν θα πέσουν βόμβες για να διαμελιστούμε, δεν χρειάζεται. Θα αρχίσουν τα αυτονομιστικά κινήματα πολύ εύκολα, με 5-10 ανθρώπους πληρωμένους. Και ας το πούμε, γιατί να μην το πούμε. Έχω εφημερίδα από το διάδοχο σχήμα του κόμματος των Φιλελευθέρων, ας μείναν 5 άνθρωποι, είναι ένας κριτικός συνταγματάρχης, ο οποίος διατηρεί το κόμμα των Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είμαστε μαζί σε μια ημερίδα, μου στείλε την εφημερίδα που βγάζει το κόμμα και στην Κρήτη και μέσα καταγγέλει ότι ο κύριος Γιώργος Μπαρντινογιάννης ευχήθηκε την αυτονόμηση της Κρήτης. Δεν το υποστηρίζω εγώ γιατί θέλω να είμαι εντάξει, αλλά δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα του κόμματος των Φιλελευθέρων, έστω και αν δεν είναι κάποιο μεγάλο κόμμα, και όχι μόνο, επίσημα όμως, από εκεί μπορεί να το πήραν. Υπάρχει λοιπόν δημοσίευμα ότι σε κάποια εγγένεια που έγιναν πρωτοχρονιάτικα, δεν ξέρω τι ακριβώς γιορτή ήταν, ο κύριος Γιώργος Μπαρντινογιάννης, αυτός που ήταν στο ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό, ευχήθηκε για την αυτονομία της Κρήτης. Μόνος δεν είναι μόνο που λέμε 5-10, έτσι, είναι και παράγοντες οικονομικοί. Εύχομαι να ήταν ζαλισμένος και να είχε πει κάτι παραπάνω και να το είπε και να μην το πίστευε. Εύχομαι. Βοηθάει και η λαθρομετανάστευση. Η λαθρομετανάστευση βοηθάει, αλλά προσέξτε, ξεκίνησαν πονηρά, δεν έχουμε χρόνο τώρα να τα πούμε, ξεκίνησαν πονηρά με την αστιφιλία. Η δημιουργία των μεγαπόλεων, όταν είχα πρωτακούσει μεγαπόλεις, απόρρισα, γιατί λέω, γιατί δεν το λέμε μεγαλούπολης και το λένε μεγαπόλεις. Είχα τη χαρά και την τύχη να συζητήσω από αυτού του θέματος με την καθηγήτρια της Πολυτεχνικής, την Πολεοδόμο, την κυρία Παπαδοπούλου, με την οποία πολλές συζητήσεις κάναμε και μου εξήγησε ότι άλλο πράγμα είναι το Μεγαλούπολης. Μεγαλούπολης είναι μια πόλη που μεγαλώνει αλλά έχει τη συνοχή της. Το Μεγαπόλης, όπως το Μεξικό, 30 εκατομμύρια κάτοικοι. 36. Πώς έγιναν 36 τώρα. Όταν προχωράει με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει καμία συνοχή και με τους λαθρομετανάστες ιδιαίτερα, αλλά και με την εσωτερική μετανάστευση ακόμη, έχει χαθεί η κοινωνική αλληλεγγύη, διότι ζεις μεταξύ αγνώστων πλέον. Δεν έχεις του συγγενή σου. Υπήρχε ποτέ ζητιάνος σε χωριό ή σε κομμόπολη? Ο ξένος που θα ερχόταν είχε τον ξενώνα στην εκκλησιά που αλλού, ας πούμε, στο δημοτικό διαμέρισμα, την κοινότητα, για να τον φιλοξενήσουν. Υπήρχαν ληστείες στα χωριά, αυτά ήταν σπάνιες περιπτώσεις. Το ορφανό θα το αφήνανε έτσι, ήταν ντροπή. Στο μακρινό συγγενή ακόμα που θα τα άφηνε το ορφανό έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που μας μαζέψανε με την αστιφιλία σε πόλεις και φαίνεται ότι είναι συστηματική πρόθεση αυτή να φύγουμε όλοι από την περιφέρεια και να πάμε εδώ, χάθηκαν τα πάντα. Χάθηκε η κοινωνική αλληλεγγύη, χάθηκε ο σύνδεσμος μεταξύ των ανθρώπων και αυτό είναι το σημαντικότερο. Τι εθνικό φρόνημα να υπάρχει με το γειτονά σου μαζί μου να πάτε, αφού δεν ξέρεις ποιος είναι ο γειτονάς σου, ας πούμε, και ποια φυλή είναι. Έτσι λοιπόν φοβούμαι ότι σιγά σιγά θα οδηγήσουν σε... Τι φοβούμαι, εγώ είμαι σίγουρος δηλαδή, θα οδηγήσουν σε διάλυση τα κράτη,
και δεν σας κρύβω, μπορεί, αν θέλετε το πιστεύετε αυτό, εγώ σας το λέω, δεν μπορώ να, δεν πρέπει και να σας το αποδείξω, από σημαντικότατη πηγή είχα ακούσει το εξωτερικό, πολύ σημαντική πηγή, όταν προσπαθούσαν να πω λίγο παραπάνω, τα ξέρουν το αμερικανικό προξενείο, θα τα ξέρει, δεν πειράζει, ας πω κάτι παραπάνω, όταν προσπαθούσαν οι Αμερικανοί να σώσουν την Αμερική, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, η WASP, στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές του 80, που είχαν αντιληφθεί ότι χάνεται η Αμερική, και χάθηκε η Αμερική, τέλειωσε η Αμερική, ως υπερδύναμης και στα χέρια των Αμερικανών. 40% είναι Λατίνοι, 7% είναι μαύροι, ό,τι ώρα θέλουν, την πλειοψηφία την παίρνουν και την πιέμουν και τελείωσε. Λοιπόν, 700 κράτη μου είπαν θα υπάρχουν στο τέλος του αιώνα. Όταν μου το είπαν είχε 164. Τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου ήταν 205. Έτσι. Και αν λογαριάσετε ότι υπάρχουν κράτη που δεν αναγνωρίζονται εις κράτη, το Ιράκ έχει 3. Η Λιβύα έχει 3. Η Συρία έχει 3. 2 προς στιγμή, το Κουρδιστάν και τη Δαμασκό, ας πούμε, αλλά πάμε για τρίτο. Άμα λογαριάσουμε δηλαδή το τι γίνεται, θα δείτε τον αριθμό των κρατών. Και υπάρχουν και κράτη που διαλύονται μόνο τους. Το Σιντάν με δημοψήφισμα χωρίζει και στα δύο. Το μισό ήταν Ισραηλινό ουσιαστικά, το άλλο όχι. Τσεχοσλαβακία με δημοψήφισμα χωρίστηκε. Δημοψήφισμα ετοιμάζει να κάνει η Καταλωνία, δημοψήφισμα θα κάνει η Σκωτία. Έτσι. Δεν είναι μόνο η βία, δημιουργούν όμως τις προϋποθέσεις ανάπτυξη κινημάτων ώστε να διασπαστούν τα κράτη. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ.